Λοιπόν, σήμερα είμαστε στην Κόρινθο, στην όμορφη Κορινθία, για να παρουσιάσουμε και να ανακοινώσουμε την πρώτη ομάδα των υποψηφίων μας. Οι υποψήφοι μας είναι άνθρωποι πολύ ικανοί, πολύ δημιουργικοί, έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για να πάμε την Πελοπόννησο μπροστά. Όπως έχω πει πολλές φορές, θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε ό,τι θετικό έχει γίνει, για να κάνουμε ένα άλμα για την Πελοπόννησο, ένα άλμα με πολλή ανάπτυξη, με νέες δουλειές, με κοινωνικό πρόσωπο και με τον άνθρωπο, τον πολίτη, στο κέντρο. Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλες και όλους δίπλα μας, για να πάμε την Πελοπόννησο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ο κύριος Πτωχός, ο οποίος έχει λάβει το χρήσμα από τον Πρωθυπουργό μας για να κατέβει υποψήφιος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μου επεφύλαξε την χαρά και την έκπληξη να με επισκεφθεί για να έχουμε μια συνάντηση γνωριμίας. Και βέβαια η φήμη της καταρτήσεώς του, της δραστηριότητάς του, των προσόντων του, από πολιτικούς και μη, είχαν προτρέξει. Διεπίστωσα και προσωπικά όλα αυτά και εκφράζω την χαρά μου που η επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού μας πιστεύω ότι θα δώσει μια πνοή στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, η οποία είναι μια περιφέρεια με πολλά καλά χαρακτηριστικά και μπορεί μάλλον να του δώσει την δυνατότητα να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους ο ίδιος αποδέχθηκε να εκτεθεί ως περιφερειάρχης. Εγώ, όπως γνωρίζετε, δεν μου αρέσει να αναμειγνύουμε στα θέματα της πολιτικής. Όσοι πολιτεύονται, πιστεύω ότι αγαπούν τον τόπο και την πατρίδα και είμαι υποχρεωμένος να τους στηρίζω και να τους αγαπώ. Όμως, από εκεί και πέρα, αυτή η σημερινή συνάντηση γνωριμίας με έκαμε να τον εκτιμήσω ιδιαίτερα και να του πω ότι εφόσον τα πράγματα έρθουν καλά, η συνεργασία θα είναι δεδομένη και θα με βρει αρρωγό στην προσπάθειά του. Όπως και εγώ βέβαια επιθυμώ να είναι αρρωγός και εκείνος στην προσπάθεια της Εκκλησίας, διότι το βασικότερο που αυτή τη στιγμή κάνει τον τόπο μας να πάσχει και να υποφέρει είναι το θέμα της απαρνήσεως και της εκμηδενήσεως των θεσμών. Δεν έχουν τόσο σημασία τα έργα όσο το να μάθει ο Έλληνας, ο νεοέλληνας, να σέβεται και να τιμά τους θεσμούς, γιατί αυτοί θα στηρίξουν και τον τόπο και τα έργα. Αυτά ήθελα να πω και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε. Με το καλό. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι πλασάκια πολιτιακά, αλλά είναι και δύο εκδόσεις. Αυτό είναι σε δεύτερη έκδοση. Παύλους Φραγής, η Κορίνθου Εκκλησία στον χρόνο. Είναι το μητροπολιτικό οίκημα. Η προκύνδυος αίθουσα, δίπλα είναι για την περιφέρεια που είναι δικό μας κτίριο, η Αγία Φωτεινή,
εκεί η αντιπεριφέρεια ήταν η παλαιά εκκλησιαστική σχολή Κορίνθου. Αυτό επανεξεδόθη με την συνδρομή. Τώρα έχετε περιοδία στην πολύ ωραία. Και από τις πιο αξιόλογες. Πάμε μέσα. Καλή επιτυχία. Με τη στήριξή σας εννοείται. Ναι, ρε φίλε. Εγώ σε άκουσα και την κούλα. Μπάω ρε, με ένα χέρι είμαι. Ωραία. Καλημέρα σου. Ναι. Ευχαριστούμε.